προσωπίζω όλους και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ για όλους τους συνεργάτες μας, τους πρόεδρους των ομάδων που είναι σήμερα εδώ, τους κύριους Πρόδρομο Πετρίδη, τον Ανδρέα Μαντελή, τον Καφανιέρο, τον Χρήστο Γλυκή και τον Κώστα Καριστηγή. Η απόφαση να εμπλακούμε με το ποδόσφαιρο σαν χέμπολτε είναι στρατηγική απόφαση της Ελευθερίας. Και ήταν κάτι που μέχρι σήμερα συνειδητά αποφύγαμε να κάνουμε. Αλλά πιστεύουμε ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για όλα. Όπως εξελιχθήκαν τα πράγματα, αν δεν προχωρούσαμε την δεδομένη στιγμή, θα μέναμε χωρίς πρόσβαση σε αυτό το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μέχρι το 2024, κάτι που κρίναμε ότι ήταν πολύ μακριά. Με τη νέα αυτή στρατηγική, προσκοπούμε στο να εντοπίσουμε τις επιλογές και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους συνδρομητές μας. Ήδη σαν εταιρεία θεωρώ ότι προσφέρουμε το καλύτερο ίντερνετ, προσφέρουμε πολύ οικονομική σταθερή τηλεφωνία. Μπορώ να ανακοινώσω ότι έχουμε ήδη αρχίσει από χθες την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας μας και το κομμάτι του αθλητικού περιεχομένου είναι το τελευταίο κομμάτι που φάζουμε. Με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούμε ότι θα μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο το κύκλο εργασιών μας και θα μας δοθεί εσύ η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ακόμα περισσότερες επενδύσεις για να δώσουμε στους καταναλωτές και στους συνδρομητές μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες λύσεις συναγωγίας και επικοινωνίας που είναι και η αποστολή της εταιρείας μας. Ας πω και λίγα για την νέα αυτή υπηρεσία. Προσπάθεια μας θα είναι να προσφέρουμε στον εξωτερικό κοινό μια νέα εμπειρία μέσα από ζωντανές μεταδόσεις αλλά και από άλλες αθλητικές εκπομπές. Με τις ανάγκες της κάλυψης των ποδοσφαιρικών αγώνων που έχουμε εξασφαλίσει, θα δημιουργήσουμε δύο νέα κανάλια αθλητικού περιεχομένου, στα οποία θα προβάλλουν βεβαίως ζωντανά τους αγώνες των ομάδων, καθώς επίσης και άλλες εκπομπές με πλούσιο και επικύρω αθλητικών περιεχομένων. Η προβολή των συγκεκριμένων καναλιών αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 2019, σίγουρα πριν την έναρξη της σεζόν 2019-2020. Όπως γνωρίζετε, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι σαν Cablenet για την ποιότητα του τηλεοπτικού περιεχομένου που προσφέρουμε. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου μας το επιτρέψουν και οι συνθήκες εδώ στην Κύπρο, ώστε τα νέα κανάλια να είναι άρεστης ποιότητας και να είναι δυνατόν σε υψηλή ευκρίνεια. Κάτι που εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να δω. Προτεραιότητα μας σαν Cablenet είναι να προσφέρουμε πάντοτε φυσικές υπηρεσίες και ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλό κόστος, όπως παραγωγείτε. Αυτό δεν θα είναι διαφορά. Ήδη τα εφιστάμενα μας πακέτα θα είναι ιδιαίτερα οικονομικά. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη φιλοσοφία, τα νέα συζητικά κανάλια θα προσφέρουν όσο διαδρομούνται σε εκπομπές και στιγμές. Ένα θέμα που έχω ρωτηθεί ήδη, όσον αφορά την κάλυψη, όπως γνωρίζετε, η Cablenet είναι ο μόνος εναλλακτικός πάροχος στην Κύπρο που έχει το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο για σταθερές υπηρεσίες. Είναι και το μόνο ουσιαστικό δίκτυο με μια κάλυψη νέα γενιά σήμερα στην Κύπρο. Δηλαδή, η δημιουργία αυτού του δικτύου που ήδη καλύπτει έναν πολύ μεγάλο αριθμό νοικοκυριών, έχουν επενδυθεί μεγάλα ποσά και το δίκτυο, σκοπός μας είναι να απευθύνεται διαρκώς. Όμως είναι φυσιολογικό ότι μέχρι το 2019 δεν θα καλύψουμε όλη την Κύπρο και άρα έχουμε αντίληψη της ανάγκης να παρακολουθούν όλοι οι φιλαθλοί τους αγώνες της αγαπημένης ομάδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε λάβει υπόψη και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε όλους ότι έστω και αν δεν μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο της Cablenet θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα κανάλια αυτά ζωντανά βεβαίως μέσω της συνδρομητικής τηλεόρασης της Cablenet την οποία θα μεταδίδουμε με άλλες μορφές ώστε να καταστεί αυτό δυνατό. Κλείνοντας, θα σημειώσω ότι εδώ είναι μόνο η αρχή. Όπως ανέφερα ήδη, η αποστολή μας σαν εταιρεία είναι να προσφέρουμε παιδεία και ψυχαγωγία στην καλύτερη δυνατή αξία, με ποιότητα και αξιοπιστία. Και αυτό το καταφέρνουμε ευτυχά να το ζωήσουμε.
εγώ περιεχόμενο πλέον θα το τελεί αναπόσπαστο μέρος του υπηρεσιών που προσφέρουμε και θα αξιολογούμε στην πορεία οποιασδήποτε άλλες ευκαιρίες που παρουσιαστούν σε αυτήν την τομέα αναλόγως για να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο την υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε και από μένα. Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που βρισκόμαστε σήμερα εδώ σαν διοίκηση του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ, της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, για να παρουσιάσουμε και επίσημα τη συνεργασία του ΑΠΟΕΛ με την ΚΕΜΟΝΕΤ, η οποία αρχίζει την αγωνιστική περίοδο του 2019. Η σύναψη συμφωνίας για παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ στην ΚΕΜΟΝΕΤ αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της ομάδας μας. Πιστεύουμε ότι ο τρόπος διαχείρισης από πλευράς μας ήταν ο ενδεδειγμένος για να πετύχει ο ΑΠΟΕΛ την επικύρωση της πιο συμφέρουσας πρότασης. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι και από πλευράς ΚΕΜΟΝΕΤ εμπνεύθηκε μια συνεργασία η οποία είναι ιδιαίτερα επωφελής και θα βοηθήσει την εταιρεία να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τον κύκλο εργασιών της, εμπλουτίζοντας το προϊόν της και καθιστώντας την έτσι ως κυρίαρχο στον χώρο του τηλεπικοινωνιακού. Παροχέων στην Κύπρο στην προσφορά υπηρεσιών ευρωζωνικής πρόσβασης, σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης μέσω καλωδιακής σύνδεσης. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΚΕΠΟΝΕΤ για αυτή τη συνεργασία και διαβεβαιώνω ότι ο ΑΠΟΕΛ θα είναι ο πιο ισχυρός της συνεργάτης σε αυτή τη προσπάθεια. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Σακόλα για την προσπάθεια που έκανε να βρει στον ποδοσφαιρικό χώρο. Και νομίζω οι ομάδες που παρευρίσκονται σε αυτή τη συνεργασία το μιλούν από μόνες τους ότι θα είναι μια αρκετά δυνατή πλατφόρμα για να μεταδίδει τα παιχνίδια των ομάδων που παρευρίσκονται. Σας ευχαριστώ. Δίνω τον τόπο. Πάρα πολλές φορές ότι το τηλεοπτικό κομμάτι αποτελεί ένα τεράστιο οικονομικό κομμάτι στους προπολογισμούς των ομάδων. Σίγουρα η ένταξη της ΚΕΠΟΝΕΤ σε αυτόν τον πεδίο έχει βοηθήσει για έναν υγιή ανταγωνισμό και συναγωνισμό πιστεύω που θα βοηθήσει και τις ομάδες και δικαίωνται. Όσον αφορά την ανόρθωση, είμαστε πλήρως ευχαριστημένοι από τη συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία η οποία θα δώσει ένα τεράστιο, αν θέλετε, μια τεράστια βοήθεια στον προϋπολογισμό της ομάδας. Όμως πέραν της βοήθειας, θα πρέπει να πω ότι είναι ένα τολμηρό διάβημα, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει όλους για να υπάρξει καλύτερος ανταγωνισμός όπως έχω πει. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλα Σακόλα, γιατί μέσα από μια σειρά σύντομων, πρέπει να πω, και έντιμων διαβουλεύσεων, εγκαταλείψαμε εύκολα. Και πιστεύω ότι, όπως έχει πει, αυτή είναι η αρχή και σίγουρα η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη. Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι η τηλεοπτική συμφωνία ξεκινά το 2019, όμως εμείς έχουμε από φέτος ξεκινήσει με ένα διαφημιστικό πακέτο για όσους ενδιαφέρονται επειδή πολύ ρωτούν, να ξεκαθαρίσω ότι είναι ένα διαφημιστικό πακέτο το οποίο αφορά την ανόρθωση και την ΚΕΠΟΝΕΤ αποκλειστικά. Θέλω να τους ευχαριστήσω και για αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι επιπρόσθετη βοήθεια όσον αφορά στα δικά μας οικονομικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ και ευελπιστούν σε μια ακόμα καλύτερη συνεργασία. Ναι. Εγώ προσωπικά, ως Λούκας Πανέλος, η σκέψη μου ήταν για να έρθω να αυτήν την εταιρεία του ΚΕΠΟΝΕΤ. Ήταν η σωστή προσέγγιση που έκανα τη συνεργά του συμβουλίου του Κουλό Σοκολά και τη ΚΕΠΟΝΕΤ. Δίχως να έχω αυξημένο
μεγάλων ποσών για την προηγούμενη μας εκπαιδεία. Απλώς η σωστή προσέγγιση και η σωστή διαχείριση, νομίζω, κατακλείσουν τη συμφωνία, ήταν σωστή και γι' αυτό επέλεξα αυτή την εταιρεία. Νομίζω ότι αυτή η εταιρεία είναι μια νέα εταιρεία που θα μπει στον κύκλο των πολιτιστικών κρυβάτων. Πάντα, αν μπαίνει ένας νέος οργανισμός μέσα στα... Υπάρχουν ανταγωνισμοί. Στον ανταγωνισμό, οι παραπάνω ομάδες και οι παραπάνω νομίζουν μπροστά στο ποδόσφαιρο έπρεπε να τον εμπεραγγελθούμε σωστά. Νομίζω ότι έκανε καλό δίλητα που έρχεται τα συγχαρητήρια μου και η ανόρθωση, έξω από το άλλο παιδιό. Όμως ο Ερμής έκανε ένα σωστό deal, είμαστε τον ευχαριστημένοι και νομίζω ότι θα κάνουμε μια καλή συνεργασία μέχρι το τέλος της συμφωνίας μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διάκη. Η σειρά είναι βάσιμα, μια αλφαβητική σειρά. Η σειρά έχει αρέσει καμιώδης για να ξέρουμε γιατί μιλάω τον κάθε ομίλητη. Χαίρετε και από μένα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που μαζί με τα σωματεία της πρώτης κατηγορίας που βρίσκονται στη σημερινή διάσκεψη βρίσκεται και το δικό μας σωματείο. Η Καρμιώδης αποθεωρείται από τα μικρά σωματεία και αγωνίζεται στην β' κατηγορία τη φετινή χρονιά. Βρήκε τηλεοπτική στέγη στην CableNet και θέλει να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίας προς την διεύθυνση της εταιρείας για την εμπιστοσύνη που της έχω δείξει. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι η κίνηση Σκέπορνετ να υπογράψει συμβόλαιο μαζί μας αποδεικνύει το έμπρακτο της ενδιαφέρον για το γενικότερο καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Το είχαμε πει και παλιά και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι αν θέλουμε να μειωθούν τα προβλήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, δεν πρέπει η πύρα κατηγορία να θεωρείται οικονομική καταστροφή. Κάτι που σήμερα ισχύει. Περιμένουμε και άλλες τέτοιες κινήσεις που θα βοηθούν τα μικρότερα σωματεία. Τέλος, θέλουμε να ευχηθούμε στην CableNet κάθε επιτυχία στον νέο της στρατηγικό στόχο. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι εταίροι θα βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, από πλευράς πάω σε εσύ από ότι αυτή η συνεργασία που έχει γίνει είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της ΠΑΠΟΥ. Είναι σε πάρα πολλά ψηλά επίπεδα. Από την πρώτη στιγμή, οι παρεμβάσεις και του κύριου Σακόλα, οι οποίες ήταν έγκαιρες και άμεσες, έχουν δώσει το στίγμα ότι η CableNet είναι willing και able να μπει στον χώρο. Μας έχει πείσει με τα όσα μας έχει παρουσιάσει σε συναντήσεις μαζί με τους συνεργάτες της, συνεργάτες του. Είδαμε ότι στις ανησυχίες μας όλες τις είχε καλύψει η εταιρεία όσον αφορά τις καλύψεις, όπως είχε αναφέρει ο κ. Σακόλας και κάποια άλλα δεδομένα. Υπογράψαμε με σχετική ευκολία, πιστούμε σε μια win-win συνεργασία και πιστεύω ότι θα διανύσουμε πιο σε μεγαλύτερο στάδιο, καθώς η συνεργασία μας εμάς είναι για 3 χρόνια. Ήταν επιθυμία της δικής μας εταιρείας, καθώς όλοι ξέρετε τώρα δουλεύουμε σαν εταιρεία. Θέλαμε να καλύψουμε αυτό το σύντομο διάστημα των 2 χρόνων, διότι το project της ΠΑΦΟΥ είναι ένα νέο project, το οποίο πιστεύουμε θα ταράξει τα δεδομένα και για όλους τους. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον κύριο Σακόλα και τον συνάδελφο του και ελπιστούμε ότι η ΠΑΦΟΥ θα είναι εκεί στην κατηγορία της ΑΕΠ. Ευχαριστώ.